Έρχονται αυξήσεις και ακούμε σενάρια μέχρι και για 10% και κάτι τέτοια ακούμε. Κοιτάξτε, ναι, από 1η Απριλίου είναι ξεκάθαρο ότι θα πάμε σε ένα νέο κατώτατο μισθό. Ναι. Θυμίζω ότι σήμερα ο κατώτατος μισθός είναι στα 7,13 ευρώ και υπάρχουν τρία σενάρια στα οποία ακούγονται έντονα ότι θα κινηθεί ουσιαστικά όλη η διαπραγμάτευση το επόμενο διάστημα με τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα ποσό το οποίο θα τοποθετηθεί. Βλέπουμε λοιπόν εδώ στους δέκτες μας ότι είναι τρία σενάρια τα οποία ξεκινούν από ένα 5,5% αύξηση και φτάνουν μέχρι και το 9,5%. Σταδιακά, όπως βλέπουν οι φίλοι τηλεθεατές... Στον πληθωρισμό δηλαδή, Στον πληθωρισμό. Ναι, ναι, ναι. Η αύξηση του πληθωρισμού, ακριβώς. Όπως βλέπουν οι φίλοι τηλεθεατές στους δέκτες, από τα 7,13 ανάλογα με το ποσοστό της αύξησης που εκτιμούμε ότι μπορεί να επιτευχθεί και είναι βιώσιμο, δηλαδή είναι στο τραπέζι. Πιθανό, ας πούμε. Είναι πιθανό, ναι, είναι πιθανό να επιτευχθεί. Ναι. Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι ξεκινάμε από τα 7,51, δηλαδή θα σπάσουμε σίγουρα το φράγμα του 7,50 του βασικού μισθού, δηλαδή θα δούμε στα ουσιαστικά προμνημονιακών εποχών επίπεδο κατώτατου μισθού και φτάνουμε μέχρι το 7,80. Και υπάρχουν εκτιμήσεις. Θυμίζω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, προτείνει κατώτατο μισθό 800 ευρώ. Και το είχε πει καιρό. Ναι. Και λέει 8,80 με την αριθμική αναπροσαρμογή πλέον. Μπράβο. Λένε λοιπόν ότι μπορεί η κυβέρνηση να θέλει να σπρώξει τα πράγματα. Βεβαίως πάντα εδώ δεν μπορεί να βάλει η κυβέρνηση τίποτα στο τραπέζι. Παρά μόνο... Είναι η κοινωνική εταίρη. Ναι, ναι, η κοινωνική εταίρη, παρά μόνο να μιλήσει για ένα καλό περιβάλλον μέσα στο οποίο υπάρχει ανάπτυξη κλπ. Για να πάμε ίσως και στα 800 ευρώ. Δηλαδή λένε ότι μπορεί να πάμε στα 7,80. Πάμε να δούμε και τον κύριο Γιάννη Καρούζο, εργατολόγο. Καλημέρα κύριε Καρούζο. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Γιάννη. Και για τη γιορτή σου, και για την καινούργια χρονιά, για όλα. Να είστε καλά, ευχαριστώ επίσης. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες εδώ, κύριε Καρούζο, στον κατώτατο μισθό, στις αυξήσεις. Εγώ ήθελα, αγαπητέ Παναγιώτη, να κάνω πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο. Αν φτάσουμε στα ποσοστά που συζητάμε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι από τα μνημόνια μέχρι σήμερα η αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα έχει χάσει 10 μονάδες ΑΕΠ. Καταλαβαίνετε το νούμερο. Δηλαδή 10 μονάδες ΑΕΠ. Στα χρόνια από το μνημόνιο μέχρι σήμερα, μια τεράστια μείωση του μισθού. Επίσης, θα σας πω ένα παραχαρακτηριστικό παράδειγμα σήμερα με την ενεργειακή κρίση. Στην Ισπανία, ο μισθός είναι 28.000 κατά μέσον όρο ετησίως. Στην Ισπανία, με την ενεργειακή κρίση και σε πλήρη απασχόληση, αναφέρουμε 8ωρο. Στην Ελλάδα είναι περίπου 16.000 ετησίως. Βλέπετε λοιπόν τη διαφορά, όταν το κόστος ζωής αυτή τη στιγμή στην Ισπανία και στην Ελλάδα είναι ακριβώς το ίδιο. Τα λέω εισαγωγικά αυτά για να συνεκτιμηθούν. Τώρα. Ναι, υπάρχουν κάποιες περιοχές που γκρίζες, θα έλεγα, που όσοι είναι με κατώτατο μισθό δεν θα δουν αύξηση. Δηλαδή... Πρώτον, όσοι πληρώνονται έστω και 1 ευρώ πάνω από τον κατώτατο μισθό, μολονότι στη σύμβαση εργασίας τους θα περιγράφεται ότι ισχύει ο κατώτατος, πλην όμως παίρνουν πάνω από τον κατώτατο, η αύξηση θα συμψηφίσει το παραπάνω ποσό που παίρνουν. Δηλαδή θα συμψηφιστεί η διαφορά της αύξησης με αυτό που παίρνουν παραπάνω. Ναι. Θυμίζω, αντίστοιχη συμφωνία γίνεται και για τις υπερεργασίες, για την υπερεργασία, για την ηθελή απασχόληση. Όποιος παίρνει πάνω από τον κατώτατο δεν πληρώνεται έξτρα, εφόσον δηλαδή, υπάρχει αυτή η συμφωνία. Να το πούμε λίγο απλά. Αυτές. Το επίδομα γάμου, για παράδειγμα, ή μια υπερορία που μπορεί να κάνει κάποιος, παρότι δεν έχει τον κατώτατο μισθό, είναι πάνω από τον κατώτατο μισθό, θα συμψηφίζεται. Πολύ σωστά. Όποιος λοιπόν παίρνει πάνω από τον κατώτατο, με την αύξηση αυτή, εφόσον η αύξηση είναι σημαντική, θα χαθεί και το επίδομα γάμου. Θα συμψηφιστεί μέσα στην αύξηση. Τι ποσοστό. Δεν το ξέρω αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσοι είμαστε σε αυτό το τραπέζι, δηλαδή, οι συνάδελφοι που είναι ακριβώς πίσω από τις κάμερες, οι οποίοι στο κανάλι δεν παίρνουμε τον κατώτατο, το παίρνουμε λίγο παραπάνω, αυτό τι σημαίνει? Ότι το επίδομα γάμου το έχει χάσει. Δηλαδή είναι μέσα, είναι μέσα στην αύξηση, σου λέει. Άρα, μάλλον ο μισθός είναι πάνω από τον κατώτατο. Άρα δεν παίρνει. Δεν είναι ότι ανεβαίνει ο κατώτατος, πάει πιο πάνω. Ποσοστό, ρε παιδί μου, επί των εργαζομένων υπάρχει αυτό το στοιχείο, είναι με τον κατώτατο? 750.000 περίπου. Περίπου 750.000 φτάνουν σε ένα νούμερο γενικό. Αλλά το σημαντικότερο είναι ποιοι είναι λίγο και πάνω από τον κατώτατο για να μπορούν να δουν αυτή τη διαφορά. Όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι οι υπόλοιποι. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο κατώτατος σήμερα σε 12μηνη βάση είναι 831 ευρώ. Αυτό που παρουσιάσατε πριν είναι σε 14μηνη βάση. Αν κάνεις όμως την αναγωγή στους 12 μήνες είναι 831 ευρώ. Και τα σενάρια είναι τα δώρα. Εντάξει, ναι. Ναι. Για τα δώρα. Λοιπόν, τα σενάρια είναι να πάμε σε 8,76 ας πούμε σε 12μηνη βάση, 8,98, 8 κάτι παραπάνω, ίσως και 9 οριακά, σύμφωνα με τα σενάρια του κ. Τώρα εδώ πέρα ακούω εγώ τους εργοδότες και φωνάζουν ήδη. Τι είναι αυτά. Πάντως, για να είμαστε πολύ ειλικρινείς, να καταλάβει ο κόσμος, σήμερα κάποιος που παίρνει το 7-13 κατώτατος μισθός, τα καθαρά του είναι 100 ευρώ λιγότερα. Είναι 613. Δηλαδή, γιατί δεν ζεις πλουσιοπάρχο με 613 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, κύριε Καρούζο, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.